Κάλεσμα στην απεργιακή συγκέντρωση που αναμένεται να γίνει το πρωί της Τετάρτης 23 Οκτωβρίου, 11 συγκεκριμένα, έξω από τη διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας. Απευθύνουν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Μαγνησίας. Ο πρόεδρος των δασκάλων σε επίπεδο νομού τοποθετήθηκε στις τηλεοπτικές κάμερες αναφορικά με τα όσα ζητάνε οι δάσκαλοι αλλά και οι νηπιαγωγοί. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας είχε μια ολιστική προσέγγιση στα ζητήματα που απασχολούν τον εκπαιδευτικό αλλά και το ίδιο το δημόσιο σχολείο. Είχαμε αρχίσει από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, κάνοντας διαμαρτυρίες στη Διεύθυνση Μαγνησίας για την άμεση μονιμοποίηση των δόκιμων εκπαιδευτικών που είχαν συμπληρώσει δόκιμη διετία. Συνεχίζουμε με νέα 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση, Τετάρτη 23 του μήνα, με συγκεκριμένο πλαίσιο διεκδικητικό, το οποίο αφορά στην αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου, των ποιοτικών χαρακτηριστικών που έχει και θα πρέπει να έχει και τώρα και στο μέλλον. Δεν θα έχουμε καλές κτηριακές υποδομές, δεν θα έχουμε πολλές φορές, θα υπάρχουν μάλλον λιγότερα χρήματα στις σχολικές επιτροπές, αναλυτικά προγράμματα, επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Άρα θα μπορούσαμε ως πρώτο βήμα να πάμε στο 5% όσο είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 χωρών. Εξάλλου δεν πρέπει να ξεχνούμε το 4,1 είμαστε 18η σε 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίδια δικαιώματα μεταξύ αναπληρωτών και μονίμων εκπαιδευτικών. Μόνιμοι και αναπληρωτές θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα. Και σε καμία περίπτωση δεν θα αποδεχτούμε την χειραγώγηση αξιολόγηση που προσπαθεί το Υπουργείο Παιδείας να επιβάλλει στην εκπαιδευτική κοινότητα. Όλες και όλοι μαζί, Τετάρτη 23 του μήνα, συμμετέχουν στην απεργιακή κινητοποίηση. Κάνουμε την προσωπική μας και τη συλλογική μας υπέρβαση για να δώσουμε λύσεις στα σημερινά διέξοδα της συγκεκριμένης πολιτικής. Ζητούν επιστροφή συγκεκριμένα του 13ου-14ου μισθού, του μισθολογικού κλιμακίου του 16-17. Παράλληλα, να υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας για όλο τον κλάδο, που θα κατοχυρώνει κρίσιμα εργασιακά δικαιώματα.